Όταν είχα πάει στη φάρμα, καταλάβαινε ότι η μαμά λείπει. Ξέρω με βουρκώ, γιατί όταν το θυμάμαι αυτό, ξέρει, έλειψα από εκεί πολύ καιρό. Ζει μέσα σε ένα κουτί και είναι στη φάρμα με τα ζωάκια που περιμένει να μας έρθει. Το μετάνιωσες? Όχι, όχι, το ξαναζούσα ξανά και ξανά. Αλλά ήταν πάρκος. Τι άκουσες πολλά? Άκουσα ότι είχα απαρνηθεί τη μητέρα. Άκουσα ότι η ντροπή μου που δεν πήρα κιλά, τουλάχιστον 15-20 όπως έπρεπε να πάρω στην εγκυμοσύνη, γιατί το παιδί δεν το τάιζα. Και εγώ έκανα δίαιτα. Πόσα κιλά είχες πάρει στην εγκυμοσύνη? 5,5. Αλλά είναι το σκαρί μου έτσι, αυτό ξέρεις, και έκανα γυμναστική. Πόσο συχνά ακούς ότι σας αμπασταχώρησε ή χωρίζει? Όσο πριν παντρευτώ, αφού ότι παντρεύομαι κιόλας. Οπότε ναι, εντάξει, το έχω συνηθίσει λίγο στη ζωή μου, απλά πλέον δεν είμαι μόνη μου. Αυτό είναι το θέμα. Το συζητάς με τον άντρα σου? Μην δεν του αρέσει καθόλου η δημοσιότητα. Το βλέπεις, το καταλάβεις. Ναι, είναι λίγο μακριά. Δεν του αρέσει και προφανώς αντιλαμβάνεται ότι είναι και ένα μέρος της δουλειάς μου. Κοίτα, εγώ τώρα που από τα 16 μου είμαι στην τηλεόραση, μεγάλωσα έτσι, δεν μπορεί να μου φανεί κάτι περίεργο εμένα. Αφού ξέρω πλέον το παιχνίδι πώς είναι και μπορώ να το φέρω στα μέτρα μου όποτε θέλω. Απλά μερικές φορές δεν θέλεις πια. Τι θυμάσαι από το θέμα? Αχ, ο Θεός, λείπει πολύ. Ξέρεις, όταν είναι ο μέντοράς, όταν είναι σαν άνθρωπος που όχι μπροστά από το γυαλί μόνο με στήριζε, αλλά και πίσω από το γυαλί, που υπήρχε μια οικογένεια από πίσω. Και εγώ κάθε φορά που πήγα στην εκπομπή, γιατί ήταν και πολλά τα χρόνια που ήμουνα, όταν πήγα στην εκπομπή ένιωθα ότι έμπαινα στο παιδικό μου δωμάτιο. Μιλάς για τις πλαστικές σου? Ναι, δεν όχι, έτσι γεννήθηκα. Τσίμπησε μέλισσα. Δηλαδή... Σάββατο μου σφυρίξανε πως ήσουν στο παράκι. Το πιο ακριβό πληρωμένο σου εξώφυλλο όλα αυτά τα χρόνια? Το πιο ακριβό πληρωμένο, 22.000 ευρώ, αλλά αυτό το εξώφυλλο επανακυκλοφορείται σε όλο τον κόσμο μετά. Και σε ποια χώρα το είδες? Βασικά στο Hong Kong. Βρέθηκε στο Hong Kong και είδες το εξώφυλλο? Ο πατέρας μου, όχι εγώ. Και είχε πει τη μαμά μου τηλέφωνο και λέει τι. Εγκεφαλικό. Έπαθε εγκεφαλικό ο μπαμπάς όταν σε είδε? Γιατί υπήρχε στη ζωή μου για να μου πήγε κάτι. Απλά. Επαφές με τον μπαμπά σου έχεις καθόλου? Είχα. Τα τυπικά ξέρεις, μια φορά το χρόνο και αν. Οκ. Ο μπαμπάς μου δεν ζει πια. Και εγώ το έμαθα βέβαια 2 μήνες αφού του πέθανε. Και αυτό προφανώς για να πληρώσω τα διαδικαστικά. Δεν λίγο φάου. Η σχέση σου με το Θεό ποια είναι, πιστεύεις? Πιστεύω πάρα πολύ. Πάρα πολύ και εγώ και η οικογένειά μου και το παιδάκι μου. Η Ειρήνη σχεδόν κάθε Κυριακή θα είναι στην εκκλησία. Και στο σπίτι έχουμε παντού εικόνες και την προσευχή μας και το σταυρό μας. Την ημέρα που γέννησα, λέω Θεέ μου, σε παρακαλώ, κάνε μην πονέσω, γιατί είμαι και λίγο ψυχή. Θα αντέξω. Σε 10 λεπτά είχα γεννήσει. Πού σε συναντάμε, τι κάνεις? Σήμερα θα κάνουμε φωτογράφηση, γιατί κάθε Κυριακή θα είμαστε στο Λόκα. Παρέα με Γιώργο Δασκουλίδη και μια υπέροχη ομάδα, φρέσκια, νεότατη όλοι, με πολύ όρεξη και είμαι σίγουρη ότι μια μέρα μα έρθει θα το καταλάβετε. Θέλω να ακούσε εμένα.